Να έρθουμε τώρα στην συνέχεια της περιπέτειας που έχει ο 19χρονος φοιτητής, ο οποίος έχει γρίπη. Καταρχήν η κατάστασή του είναι πολύ καλή. Νοσηλεύεται ακόμα στο Σισμανόγλιο, αλλά όλα δείχνουν ότι το Σάββατο θα πάρει εξιτήριο. Τα μέλη της οικογένειάς του βέβαια βρίσκονται σε απομόνωση ακόμα, στο σπίτι τους, στο Εγάλεο, παίρνουν φαρμακευτική αγωγή, δεν έχουν εμφανίσει κανένα σύμπτωμα, άρα πολύ σύντομα και αυτοί θα θεωρηθεί πια ότι δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο. Ο πατέρας του 19χρονου μίλησε σήμερα στον Αντένα. Ο πατέρας του 19χρονου φοιτητή που νοσηλεύεται προσβεβλημένος από τον ιό της γρίπης των χείρων στον θάλαμο αρνητικής πίεσης του Σισμανόγλιου νοσοκομείου, μιλώντας για πρώτη φορά σήμερα στην τηλεόραση του Αντένα και τον Γιάννη Αρβανίτη, υποστηρίζει ότι η περιπέτεια του γιού του οδεύει προς το τέλος της. Και πριν από λίγο μιλήσαμε και ο κύριος υπουργός μίλησε και όλοι αυτοί. Ένα μικρό πυρετό είχε τώρα, 37 και κάτι, εντάξει. Αυτά είναι 10, θα περάσει. Έχει όλα τα κλασικά συμπτώματα μιας γρίπης μέχρι να κλείσει το πενθήμερο, πόσο είναι, 5-6 μέρες ο κύκλος. Πόσο κρατάει. Τόσο ο ίδιος όσο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας βρίσκονται σε απομόνωση στο σπίτι του στο Εγάλεο, παρά το γεγονός ότι δεν εμφάνισαν τα συμπτώματα της γρίπης. Τα συμπτώματα τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Ναι. Γιατί ήρθαν ειδικοί στο σπίτι μας. Μάλιστα. Ήρθαν δηλαδή επιδημιολόγοι από το Κελβινό και ήρθαν και. Μας είπανε με τον Ι και με το Σίγμα τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε, τι συμπτώματα αν παρουσιαστούν πρέπει να τους ενημερώσουμε, τι προδιαγραφές πρέπει να κρατήσουμε μέσα στο σπίτι μας, απέναντί μας, με την καθαριότητα και όλα αυτά. Ο νεαρός που έχει χαρακτηριστεί παιδί θαύμα για τις επιδόσεις του στο πιάνο και έχει βραβευτεί ακόμα και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα ήθελε, όπως εκμυστηρεύτηκε στον πατέρα του, να έχει καλλιτεχνικές πρωτιές και όχι αυτή την πρωτιά. Έχει πέσει ο πυρετός, εντάξει. Απλά είναι ο θάλαμος τέτοιος, γιατί δεν έχει επαφή με κόσμο και οι άνθρωποι που μπαίνουν με κάποιες συνθήκες. Και ο ίδιος ο γιος μου, γιατί έχω την άδειά του, γιατί είναι μεγάλο το παιδί και πρέπει να έχω την άδειά του, ευχαριστεί τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που του έχουν συμπαρασταθεί πάρα πολύ. Μέχρι σήμερα 3.000 Έλληνες έχουν ελεγχθεί σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ 78 από αυτούς υποβλήθηκαν και στο ειδικό τεστ. Το μοναδικό θετικό δείγμα ήταν του 19χρονου φοιτητή.